Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας και είναι κοντά σας η πρωινή επισκόπηση με την δραστηριότητα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και να κάνουμε αρχή με την συζήτηση που έγινε επί της αρχής του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης όπου υπήρξε κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για ένα νομοθέτημα που αποτελεί το πλαίσιο οργάνωσης της λειτουργίας των δικαστηρίων, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, μιλώντας για τους νέους δικαστικούς χάρτες και το νομοσχέδιο που εναρμονίζει το καθεστώς των διαδικασιών με τις παρεμβάσεις που επιφέρει στους κώδικες πολιτικής και ποινικής οικονομίας, αλλά και στον κώδικα οργάνωσης δικαστηρίων. Είναι ένας βασικός νόμος που οργανώνει εφ' εξής την λειτουργία της ελληνικής δικαιοσύνης. Είναι ένας νόμος πλαίσιο, θα έλεγε κανείς. Και είχαμε επίσης τονίσει τότε ότι θα εξειδικεύσουμε με συγκεκριμένα νομοθετήματα τα οποία θα ακολουθήσουν τις γενικές διατάξεις, τις γενικές κατευθύνσεις του νόμου πλαισίου. Για πρόχειρο νομοσχέδιο που επιδρά με αποσπασματικό τρόπο στη λειτουργία των δικαστηρίων και απειλεί τη δικαιοσύνη με νομικό χάος, μίλησε η αντιπολίτευση. Για μια ακόμα φορά, η ετοιμότητα του επιτελικού κράτους πάει περίπατο. Βλέποντας και κάνοντας, όπως με τα τρένα. Πάμε και όπου βγει. Οι δικηγόροι θα μετακινούνται από την έδρα του πρωτοδικείου, του κεντρικού πρωτοδικείου, στις περιφερειακές και παράλληλες έδρες, γεγονός που θα οδηγήσει στο κλείσιμο των μικρών δικηγορικών γραφείων και στην υπαλληλοποίηση των μικρομεσαίων δικηγόρων. Αυτός εξάλλου είναι και ο σχεδιασμός της κυβέρνησης στο πλαίσιο της πολιτικής της, της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της. Ο πρόχειρος και αποσπασματικός τρόπος νομοθέτησης είναι ένας από τους βραχίονες στον οποίο στηρίχτηκε η οικοδόμηση και η λειτουργία του κατεφημισμών επιτελικού κράτους της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η αντιπολίτευση, κατά τη συζήτηση του νόμου εκείνου, είχε κάνει μια σειρά δυσμενέστατων προβλέψεων, κασανδρικών προβλέψεων. Δεν επαληθεύτηκε σε καμία. Διότι μέχρι σήμερα έχει ακολουθηθεί κατά γράμμα ο σχεδιασμός όπως τον περιγράψαμε στην Εθνική Αντιπροσωπεία κατά τη συζήτηση του νόμου. Πειρά κατά των διατάξεων του νομοσχεδίου εξαπέλυσαν και οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το νέο πλαίσιο διαμορφώθηκε στην πραγματικότητα ως επιταγή των αντιλαϊκών προεπαιτούμενων του Ταμείου Ανάκαμψης για μια δικαιοσύνη φιλική στις επενδύσεις. Αυτή είναι η έγνοια σας, αυτές τις προθεσμίες και τις απαιτήσεις τρέχετε να προλάβετε. Πρόκειται για αντιδραστικό νομοθέτημα στην κατεύθυνση των οδηγιών της Παγκόσμιας Τράπεζας. Συγκεκριμένους στόχους εξυπηρετεί. Ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι? Πρώτον, ο στόχος της στήριξης, αν θέλετε, μιας συγκεκριμένης μερίδας μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Προσαρμόζει τους κώδικες στα νέα δεδομένα που δημιούργησε ο βασικός νόμος 5.108. Γι' αυτό η τοποθέτησή μας επί της αρχής δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική από εκείνη που διατυπώσαμε για την επί της αρχής θέση μας στον βασικό νόμο, δηλαδή για την κατάργηση των ιεροδικείων κλπ. Έτσι, καταψηφίσαμε επί της αρχής και το συζητούμενο νομοσχέδιο. Η κυβέρνησή σας λοιπόν θέλει να διευκολύνει funds, τράπεζες, μεγαλοεπιχειρηματίες όσον αφορά στους πληστηριασμούς. Για το λόγο αυτό αναφέρεται σε αναζήτηση και συνυποβολή από τον δικαστικό επιμελητή επιπλέον στοιχείων για ένα κίνητο. Ακούσαμε σοβαρές επιφυλάκτες το κατά πόσον υπάρχουν οι δικαστικοί υπάλληλοι που πρέπει για να εφαρμοστεί ο νόμος, για το κατά πόσον είναι έτοιμα τα δικαστήρια, για το κατά πόσον υπάρχουν νηκτηριακές υποδομές και κυρίως για το κατά πόσον θα υπάρξει μια εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων. Πολύ φοβόμαστε ότι θα υπάρξει το αντίθετο. Δεν θα έχουμε μια εύρυθμη λειτουργία, αλλά δεν θα έχουμε μια περαιτέρω απορρίτηση και περαιτέρω επιβράδυνση. Και από την επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε αυτό την επεξεργασία του Υπουργείου Οικονομικών, ψηφιακό τέλος συναλλαγής και άλλες διατάξεις ο τίτλος του νομοσχεδίου. Σημαντική ρύθμιση χαρακτήρισε την αντικατάσταση του τέλους χαρτοσύμου από το νέο εξυγχρονισμένο νομικό πλαίσιο για το ψηφιακό τέλος συναλλαγών, ο εισηγητής της πλειοψηφίας Θανάσης Ζεμπίλης, υποστηρίζοντας ότι προάγει την εισπραξιμότητα των δημοσίων εσόδων. Ένα νομοθέτημα νομοτεχνικά άρτιο και αναλογικό που ετέθη σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση και πληρεί όλους τους κανόνες καλής νομοθέτησης.
Πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση που κατατείνει στον εξυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου, την απλοποίηση και την ψηφιοποίηση της διαδικασίας και τέλος στον εξορθολογισμό της βάσης επιβολής του φόρου. Επιφυλάξεις εξέφρασε ο εισηγητής της μειοψηφίας Χάρης Μαμουλάκης, ενώ κριτική για προνομιακές ρυθμίσεις προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων ως προς το πλαφόν στο τέλος συναλλαγών άσκησε η ειδική αγορήτρια του ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αναμφίβολα προτάσει την αναγκαιότητα ενός απλοποιημένου νομοθετικού συστήματος που να διέπει τις συναλλαγές. Ενός φορολογικού συστήματος θα συνοψίζαμε που να είναι απλό, δίκαιο, διαφανές αλλά και ανταποδοτικό. Καθής να γνωρίζει τα δικαιώματα αλλά συνάμα και τις υποχρεώσεις του. Στις επόμενες συνεδριάσεις άλλωστε της Διαρκούς Επιτροπής θα μας δοστεί ευκαιρία να αναδείξουμε ζητήματα ίσης ή μη μεταχείρισης, υγιούς ή μη ανταγωνισμού, στρεβλώσεων και ασαφιών που ανακύπτουν από το κατατεθέν νομοσχέδιο. Άλλο είναι η χρηστή νομοθέτηση και άλλο η φωτογραφική κάλυψη των αναγκών τυχών εκλεκτών. Θα σας ρωτήσω όμως και θα σας ρωτήσω πολλές φορές ποιους αφορά και ποιους εξυπηρετεί το άρθρο 8 για το πλαφόν στο τέλος συναλλαγών για την πρόσθετη επιβάρυνση των δανείων. Θα σας ρωτήσω πιο ρητά ποιος σας το ζήτησε. Διότι αυτή η ρύθμιση αφορά ελάχιστες επιχειρήσεις, σχεδόν μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, που μπορούν να προσφέρουν δανεισμό στη χώρα τέτοιου μεγάλου ύψους σήμερα, δηλαδή άνω των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά του νομοσχεδίου τάχθηκε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Χρήστος Τσοκάνης, λέγοντας ότι επιτείνει ένα ψηφιακό λαβύρινθο που ταλαιπωρεί δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες. Για απροκάλυπτη και άδικη φορολογική επιβάρυνση μίλησε ο Στέλιος Φωτόπουλος της Ελληνικής Λύσης, ενώ το μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου αμφισβήτησε ευθέως η Έφη Αχτσιόγλου της Νέας Αριστεράς. Να μεταφέρω με ένταση ωστόσο την αγανάκτηση, το θυμό, την απογοήτευση δεκάδων χιλιάδων επαγγελματιών οι οποίοι έχουν στριμωχτεί τρομερά από όλο αυτό το ψηφιακό λαβύριθο που τους έχει επιβάλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια. Κατατίθεται προς συζήτηση ένα νομοσχέδιο που εκτός από τη διαδικασία αλλαγής του ονόματος από χαρτόσημο σε τέλος ψηφιακών συναλλαγών δεν έρχεται να δώσει λύση σε κανένα από τα προβλήματα που απασχολούν τα λαϊκά νοικοκυριά. Πρόκειται επίσης για ένα κατεξοχήν άδικο φόρο, ο οποίος πλήττει τους ήδη οικονομικά και φορολογικά βεβαρημένους συμπολίτες μας. Γεγονός που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης, την οποία πρόδειλα παραβιάζεται εν ώψη των ταμιακών αναγκών του κράτους. Δεν έχουμε κάποια μεταρρύθμιση, έχουμε την ψηφιοποίηση ενός φόρου. Έτσι, για μια σειρά από συναλλαγές, το τέλος συνεχίζει να υφίσταται κανονικά, απλά γίνεται ηλεκτρονικά. Πιθανόν να μειώσει κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες, δεν ελαφρύνει όμως τους πολίτες, ούτε τους εργαζόμενους, ούτε τους επαγγελματίες που έχουν γονατίσει από τους έμεσους φόρους. Για οριζόντιο κεφαλικό φόρο έκανε λόγο ο ειδικός αγορητής της Νίκης, Ανδρέας Βορύλας. Για κοινωνικά άδικο φοροεισπρακτικό μέτρο, ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ κατά του νομοσχεδίου επί της αρχής, εκ μέρους των Σπαρτιατών, τάχθηκε ο Θανάσης Χαλκιάς. Η επιβολή χαρτοσύμου σε ορισμένες συναλλαγές δεν έχει κανένα δικαιοπολιτικό λόγο ύπαρξης και αποτελεί ένα απροκάλυπτο χαράτσι οθωμανικής αντίληψης και επαναστατικότητας. Οι λόγοι αντίθεσής μας βασίζονται στο ότι πρόκειται για ένα φόρο που δεν επιβάλλεται επί του κέρδους ή επί της προστιθέμενης αξίας, οπότε προσμοιάζει με οριζόντιο ή κεφαλικό φόρο, ενώ η απόδοσή του στα κρατικά ταμεία είναι ελάχιστη. Δεν χρεώνεται ο φόρος αυτός όταν οι πολίτες ξοδεύουν λεφτά, καταναλώνουν χρήματα, αλλά χρεώνεται ως έμεσος φόρος, ως μη κοινωνικά δίκαιος φόρος, όταν διεκπεραιώνουν κάποιες συναλλαγές είτε μεταξύ τους είτε με το δημόσιο. Κυρίως αφορά την υπογραφή συμβολέων και συμβάσεων. Το τέλος χαρτοσύμου πρέπει όντως να καταργηθεί. Όχι να αλλάξει όνομα και προφανώς όχι να επιβληθεί ένα επιπρόσθετο χαράτσι σε κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται. Ο Έλληνας πληρώνει ήδη υπερβολικά πολλά στο κράτος και δεν παίρνει τίποτα σε αντιστάθμισμα.
Στη συνέχεια πήραν το λόγο οι βουλευτές της συμπολίτευσης Χάρης Θεοχάρης και Θεόφιλος Λεονταρίδης, με τον πρώτο να υπεραμείνεται της μεταρρυθμιστικής φιλοσοφίας του νομοσχεδίου και τον δεύτερο να χαιρετίζει τη διάταξη για την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Κλείνοντας τη συνεδρίαση, ο υφυπουργός Χρήστος Δήμας χαρακτήρισε δημοσιονομικό νοικοκύρεμα την κατάργηση του τέλους χαρτοσύμου, ενώ απάντησε και στις επιμέρους αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Στόχος του είναι να απαλλάξει τους πολίτες, τους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις αλλά και την πολιτεία από γραφειοκρατικές διαδικασίες που τις επιβαρύνουν μέχρι σήμερα. Σκοπός είναι ο εξυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου επιβολής φόρου στις συναλλαγές, η απλοποίηση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας, ο εξορθολογισμός της βάσης επιβολής του φόρου επί συναλλαγών, καθώς και η μείωση των διοικητικών βαρών. Συνιστά ένα ποιοτικό άλμα και αποδεικνύει την πρόθεση της κυβέρνησης να βελτιώσει την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών στο πεδίο των συναλλαγών. Κατά πλειοψηφία έγινε δεκτή στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου η κύρωση του Πρωτοκόλλου για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση στη Σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη. Στους στόχους του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος που κυρώνει το πρωτόκολλο για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, στάθηκε ο εισηγητής της συμπολίτευσης Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μίλτος Ζαμπάρας έκανε λόγο για τεράστια καθυστέρηση στην κύρωση του εν λόγω πρωτοκόλλου. Προφανώς το σχετικό πρωτόκολλο για τη στρατηγική και περιβαλλοντική εκτίμηση είναι κάτι θετικό. Η Ελλάδα θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις 24 άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες το έχουν ψηφίσει. Δεν το συζητάμε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να προχωρήσει. Δημοσιονομικό κόστος δεν έχει. Ταυτόχρονα θα βοηθήσει και στη συζήτηση σε ό,τι αφορά και τις γειτονικές μας χώρες, όπως είναι η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία. Και ταυτόχρονα θα βάλει και τη χώρα μας σε μία ζύμωση στην ευρύτερη περιοχή, καθώς μην ξεχνάμε Βουλγαρία, Ιταλία και Κύπρος, χώρες δηλαδή διπλανές μας, έχουν κυρώσει το σχετικό πρωτόκολλο. Υπήρχε μία κριτική από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την καθυστέρηση της κύρωσης αυτή, το οποίο έχει καθυστερήσει 21 χρόνια. Και ποια απάντηση λάβαμε χθες στην αρμόδια επιτροπή? Τα ρίξατε, κυρία Σδούκου συγκεκριμένα, τα έριξε στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Θα σας συμβούλευα λοιπόν να σταματήσετε να το κάνετε αυτό, γιατί εκτίθεστε. Θα υπερψηφίσουμε την κύρωση του πρωτοκόλλου, τόνισε ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης. Οι ελεγχόμενοι πληρώνουν για τις μελέτες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σημείωσε η Αφροδίτη Κτενά, ειδική αγορήτρια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Είναι προφανές από τη δική μας πλευρά ότι, δεδομένου ότι πρόκειται για μια διεθνή υποχρέωση της χώρα μας, εμείς ως ΠΑΣΟΚ θα υπερψηφίσουμε την κύρωση του πρωτοκόλλου. Θα το κάνουμε όμως όπως κάναμε και θα κάνουμε και με κάθε νομικό κείμενο που αυξάνει και βελτιώνει την περιβαλλοντική προστασία. Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στρατηγικού χαρακτήρα ΗΜΗ σε έργα διασυνοριακών με διασυνοριακές επιπτώσεις ΗΜΗ είναι προσχηματικές. Δεν προστατεύουν το περιβάλλον και αυτό το διαπιστώνουμε εκ του αποτελέσματος με μία ματιά γύρω μας. Δεν έχουν λειτουργήσει. Αφενός δεν είναι υποχρεωτικές και μάλιστα κάθε κράτος μπορεί, συμβαλόμενο, μπορεί, έχει τη διακριτική ευχέρεια και αποτυπώνεται αυτό στο άρθρο 5, να αναφέρει τους λόγους γιατί δεν θα συντάξει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τις απόψεις τους επί του νομοσχεδίου κατέθεσαν και οι εισηγητές των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είναι οξύμορο να μιλάμε για το περιβάλλον σε μια κύρωση διαδικαστικού χαρακτήρα, όπως είναι τα άρθρα 9, 10, 11 και 12, όταν τούτη την ώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, τα προβλήματα είναι συσσωρευμένα, δεν υπάρχει μια στρατηγική για το περιβάλλον και η χώρα πραγματικά φλέγεται. Η εφαρμογή κάθε νομοθεσίας έχει το ενδιαφέρον, γιατί όπως ξέρουμε στη χώρα μας, οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι μελέτες στρατηγικών επιπτώσεων είναι πολύ κακής ποιότητας, δεν έχουν επιστημονικά κριτήρια, δεν λαμβάνουν υπόψη ακριβώς τις επιπτώσεις που θα έχουν στο περιβάλλον και θεωρούμε, δεν υπάρχουν και εργαλεία αντίστοιχα, ότι αυτό είναι μια πολιτική επιλογή για τις κυβερνήσεις διαχρονικά, θα έλεγα, αλλά σήμερα είναι πολύ έντονο, ώστε να μπορεί να κάνει κάθε επενδυτής όπου θέλει, ό,τι θέλει και όπως το θέλει. Είναι άλλη μια κύρωση ενός πρωτοκόλλου
που μόνος ευχητήρια δήλωση, μνημονιακή ευχητήρια δήλωση θυμίζει, χωρίς να είναι ορισμένη, χωρίς να έχει συγκεκριμένους κανόνες και χωρίς να συνδράμει το εθνικό νομοθετικό έργο σε κάποιο επίπεδο, σε κάποιο βαθμό. Η σύμβαση αυτή, η οποία έρχεται με τεράστια καθυστέρηση, πρόκειται στην πραγματικότητα για πρωτόκολλο μιας υπαρκτής σύμβασης, το οποίο άνοιξε πριν από 21 χρόνια και σήμερα φτάνει στην Ελληνική Βουλή, θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί μια χτυπητή αντίφαση με τα πραγματικά προβλήματα του περιβάλλοντος που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή. Σήμερα λοιπόν έχετε προσκύρωση ένα πρωτόκολλο, το οποίο έχετε με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση, υπεγράφει το 2003 και έχετε 21 χρόνια μετά να κυρωθεί. Αυτό λοιπόν το πρωτόκολλο, το οποίο εντάσσεται σε μια σύμβαση των ΗΕ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοδρικό επίπεδο, η σύμβαση ΕΣΠΟ, η οποία υπέγραφε το 1991 και επικυρώθηκε το 1997. Το θέμα της ακρίβειας, οι πρόσφατες πυρκαγιές αλλά και η επικαιρότητα βρέθηκαν στο επίκεντρο των παρεμβάσεων του Προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, του Προέδρου της Νίκης Δημήτρη Νατσιού αλλά και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Θα έπρεπε να ήταν στο βήμα ο κ. Μητσοτάκης για να ανακοινώνει ένα διαφορετικό μοντέλο πρόληψης των πυρκαγιών και αντιμετώπισης των πλημμυρών που ενδέχεται να ακολουθήσουν τώρα το φθινόπωρο. Με ενοποίηση της δασοπροστασίας υπό μία αρχή για να τελειώνει όλη αυτή η διάχυση των ευθυνών και όλος αυτός ο αποσυντονισμός, με εκπαιδευμένο επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονο εξοπλισμό στη δασοπυρόσβεση, με ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και των τοπικών χωρικών σχεδίων, με αξιοποίηση του πορίσματος της ανεξάρτητης επιτροπής διερεύνησης των αιτιών των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. Παρά τα όσα είχε υποσχεθεί ο κύριος Πρωθυπουργός πριν από λίγο καιρό, δεν κατάφερε να ελέγξει τις τιμές στα ακτοπλοϊκά που είναι φωτιά και λάβρα. Μην αναφερθώ ξανά στις τιμές. Πολλοί από τους συμπολίτες μας τις ξέρουν. Πάνω από 100 ευρώ το πήγαινε έλα στη Ρόδο, πάνω από 600 για τη Σέριφο, στα 800 για τη Σαντορίνη και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η πράσινη ανάπτυξη, πράσινα άλογα όπως έχει υποθεί κοινότοπα. Στο μεσοδιάστημα από την τελευταία συνεδρίαση της Βουλής λίγο πριν την διακοπή εργασιών, κατακάηκε πάλι η Αττική. Κύριε Πλεύρη, βλέπω ξαναήρθατε. Ελπίζω να μιλήσετε και να απαντήσετε. Αλλά περιμένω να έρθει και ο κύριος Μητσοτάκης. Επιτέλους. Επιτέλους. Απαντάει στην καταστροφή της Αττικής, στο γεγονός ότι δασική πυρκαγιά, έφτασε να κάψει τον αστικό ιστό. Προχωράμε στην υπογραφή του πρωτοκόλλου, το οποίο είναι προς το συμφέρον της χώρας μας για την καλύτερη συνεργασία με τις γείτονες χώρες. Τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Θεόδωρος Κυλακάκης, ενώ ειδική αναφορά έκανε στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας. Η κυβέρνηση δίνει περίπου 1,5 δις για στήριξη, αποκατάσταση, κρατική αρρωγή, ΕΛΓΑ, στεγαστική βοήθεια και σωτά. 1,5 δις, εκ των οποίων 600 εκατομμύρια έχουν εκταμιευθεί. Έχουν ξεκινήσει με λεφτά της κυβέρνησης και ευθύνη της περιφέρειας έργα 75 εκατομμυρίων, τα οποία θα είναι εξαιρετικά χρήσιμα, ολοκληρώνονται τώρα, τα περισσότερα έχουν ολοκληρωθεί, που αφορούν σημειακές παρεμβάσεις με βάση τον σχεδιασμό που έχουμε, που είναι για πρώτη φορά ολοκληρωμένος επιστημονικός σχεδιασμός σε ρέματα και αναχώματα. Και τα υπόλοιπα, τα υπόλοιπα 1,5 δις, είναι κατά ελάχιστον 1,5 δις, μπορεί να προκύψουν και άλλοι πόροι, είναι χρήματα τα οποία θα δώσουμε για έργα ορεινής υδρονομίας. Είναι η πρώτη φορά που γίνονται αυτού του μεγέθους έργα ορεινής υδρονομίας στην Ελλάδα. Να επιστρέψουμε τώρα στο πρώτο θέμα της εκπομπής και στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις παρεμβάσεις στον κώδικα πολιτικής δικονομίας και να δούμε τι είπαν οι εκπρόσωποι των φορέων. Προτάσεις βελτίωσης διατάξεων του νομοσχεδίου κατέθεσαν εξωκοινοβουλευτικοί φορείς που πήραν το λόγο στην αρμόδια επιτροπή, η οποία επεξεργάζεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η θέση μας είναι ότι για να πετύχει μεταρρύθμιση
έτσι όπως είναι τα πράγματα, θα πρέπει να ενισχυθεί το εφετείο με τουλάχιστον 200 νέες θέσεις, ώστε να ισορροπήσει αριθμητικά η πυραμίδα της δικαιοσύνης. Και ακολούθως να μεταφερθεί πλήρως η κατέθεση δίκη στη φυσική της θέση που είναι το εφετείο. Εκτιμώντας τώρα ότι υπάρχει ένα μεταβατικό διάστημα στο οποίο ακόμα δεν έχουν υπάρξει αυτές οι θέσεις, θεωρούμε ότι η εκδίκαση εφέσεων κατά αποφάσεων μονομελούς πρωτοδικείου, που η διαφορά δεν υπερβαίνει τις 30.000 ή το μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα 800 ευρώ, είναι ένας λογικός προσωρινός συμβιβασμός μεταξύ του δέοντος και του όντος. Θα έπρεπε να προβλεφθεί χρόνος έναρξης των διατάξεων του άρθρου 995, παράγραφος 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που αφορούν κυρίως τον χρόνο ανάρτησης των στοιχείων του πληστηριασμού, να γίνεται από την 1η Νοεμβρίου κλπ, για να υπάρξει ένα εύλογο διάστημα προς ενημέρωση των υπαλλήλων του πληστηριασμού. Αν ήταν δυνατόν να γίνει και 1η Δεκεμβρίου, θα υπήρχε ένα περισσότερο, μεγαλύτερο διάστημα για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων του πληστηριασμού. Βρισκόμαστε μία εβδομάδα περίπου πριν από την εφαρμογή μιας τεράστιας θεσμικής αλλαγής στον χώρο της δικαιοσύνης, η οποία νομοθετικά επήλθε με το νόμο 5108 της 2 Μαΐου του 2024. Και ωστόσο πολλά θέματα παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα και έχουν καθυστερήσει να επιληθούν τόσο σε νομοθετικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί μια ιδιαίτερη ανασφαλειαδική όχι μόνο στους δικηγόρους αλλά και σε όλους τους παράγοντες της δίκης. Φοβούμαι πως αυτός ο ελάχιστος χρόνος δεν επιτρέπει να υπάρξουν οι αναγκαίες υποδομές. Για παράδειγμα, θα χρειάζεται αναγκαστικά να δικάζουμε για μεγάλο διάστημα στα καταργούμενα ειρηνοδικεία, ιδίως φέτος. Δεν υπάρχει δυνατότητα και ο χρόνος να φιλοξενηθούν στα συγχωνευόμενα. Αλλά και στο ίδιο το Πρωτοδικείο Αθηνών δεν έχει την αναγκαία υποδομή. Το μεν ποινικό τμήμα θα μεταφερθεί στην Ευελπίδων, αλλά το αστικό τμήμα άλλο θα μείνει στην Ευελπίδων, άλλο θα έρθει στη Λουκάριος. Φτάσαμε στο παραπέντε της έναρξης του δικαστικού έτους για να προσπαθήσουν να βρουν λύσεις στα πιο επίγοντα. Αν δεν γίνει ο ψηφιακός εξυγχρονισμός στο σύνολο των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας, το ξαναλέμε, δεν πρόκειται η δικαιοσύνη να επιταχυνθεί. Αν δεν διοριστούν δικαστικοί υπάλληλοι, επίσης. Με σκοπό λοιπόν την άμεση στελέχωση του πολιτικού τομέα της δικαστικής αστυνομίας, επέρχονται κάποιες τροποποιήσεις σε αυτόν τον νόμο της δικαστικής αστυνομίας και προστίθενται κάποια άρθρα αναφορικά με την προκήρυξη ενός γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων προσωπικού του πολιτικού διαγωνισμού, του πολιτικού προσωπικού της δικαστικής αστυνομίας, την διενέργεια του διαγωνισμού, την εξεταστική επιτροπή κτλ. Και όλα τα υπόλοιπα που είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Θέλω να τονίσω ότι η ρύθμιση αυτή είναι εξαιρετική. Η επιτυχία όλου αυτού του οικοδομήματος, όλης αυτής της προσπάθειας που γίνεται, θα κριθεί βεβαίως στην πράξη. Και από αυτού του ζητήματος θα αναφερθώ και εγώ σε όσα είπε ο ίδιος ο κύριος Κλάπας και ο κύριος Γιαννούλας και θα εκφράσουμε και εμείς ως Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων την έγνοιά μας για την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού των νέων δικαστικών σχηματισμών και για τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, η οποία βεβαίως είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα της υπονομής της δικαιοσύνης. Ζήτημα για την απουσία της Ένωσης Εισαγγελέων, ο πρόεδρος της οποίας δεν προσήλθε στη συνεδρίαση της Επιτροπής, έθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Περιμένουμε τον κύριο Αχιλλέα Ζήση, πρόεδρο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος και την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, γιατί είναι ανοιχτό, ορθά ανοιχτό το θέμα του σκανδαλώδους πορίσματος συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών, το οποίο υπογράφει ο ίδιος, και για το οποίο βγήκε να τον υποστηρίξει η Ένωση της οποίας προεδρεύει. Βγήκε και ανακοίνωση η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος για να υπερασπιστεί τον κύριο Ζήση, δηλαδή τον πρόεδρό της, και την κυρία Αδηλίνη που έβγαλε ανακοινωθέν ότι καλώς καμωμένη η παρακολούθηση πολιτικών προσώπων, κυβερνητικών προσώπων, του αρχηγού του στρατού, αντιπολιτευτικών στόχων, δημοσιογράφων και ούτω καθεξής. Τον προβληματισμό τους για το εάν θα αρχίσει ομαλά το δικαστικό έτος στις 16 Σεπτεμβρίου 2024 έθεσαν βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ασκώντας κριτική για ρυθμίσεις της τελευταίας στιγμής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η συζήτηση σχετικά με την σύνταξη της έκθεσης και ορισμό συζητών κατά θέματα ήταν το αντικείμενο της απολογιστικής συνεδρίασης της Επιτροπής Περιφερειών.
Σήμερα, στο πλαίσιο της πρόσκλησής μας, έχουμε θέμα ημέρησης διάταξης, συζήτηση σχετικά με τη σύνταξη της έκθεσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 43α της παραγράφου 6 του κανονισμού της Βουλής και θα ορίσουμε και τους εισηγητές κατά θέμα. Στη συνέχεια, ο κύριος Κόνσολας έκανε τον απολογισμό των εργασιών της Επιτροπής και μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής. Σε αυτή τη σύνοδο, η Επιτροπή Περιφερειών συνεδρίασε 9 φορές. Στην πρώτη συνεδρίαση έγινε ο προγραμματισμός των εργασιών της, που τηρήθηκε στο μέγιστο βαθμό, αφού κάποιες φορές οι ανάγκες αλλά και η επικαιρότητα μας υποχρέωσαν να προτάξουμε θέματα ζωτικής σημασίας αλλά και μετά από δική σας επιθυμία. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, κατέληξε λέγοντας: με το θέμα που θα έχει επιλέξει, κάθε ένας από εμάς θα παρουσιάσει μια περίληψη, κάνοντας αναφορά και στα κυριότερα σημεία αυτών που υπόθηκαν στη διάρκεια της συγκεκριμένης συνεδρίας της Επιτροπής. Στο τέλος, θα καταλήξει σε ορισμένα συμπεράσματα και προτάσεις. Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής ολοκληρώθηκε με τον ορισμό εισηγητών κατά θέματα. Να περάσουμε τώρα στον κοινοβουλευτικό έλεγχο για να δούμε τα θέματα που συζητήθηκαν στις επίκαιρες ερωτήσεις. Το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανόλης στα πρόβατα και το χρονοδιάγραμμα αποζημίωση των πληττόμενων κτηνοτρόφων ζήτησε να μάθει κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας απάντησε ότι υπάρχει σχέδιο, ήδη βρισκόμαστε σε φάση χαλάρωσης των μέτρων. Μάλιστα, εκτιμάται ότι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει εκριζωθεί η νόσος. Έχετε κάποιες σκέψεις, τουλάχιστον για άμεση καταβολή? Ξέρετε πόσο κοστίζει ένα ζώο και πόσο κοστίζει για να γίνει παραγωγικό το ζώο. Αλλά ακόμα και σε αυτό, στην αντιμετώπιση, πρέπει να έχετε υπολογίσει το κόστος. Δηλαδή πόσο ήταν το κόστος, πόσο είναι το κόστος για τον κτηνοτρόφο. Μια αγορά ζώου κάνει 300-350 ευρώ, με τα τιμολόγια πάντα. Για να γίνει παραγωγικό ζώο θέλει άλλα 150. Οι ίδιοι κτηνοτρόφοι ζητάνε παράταση για να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις. Επιπλέον, οι τιμές που λέτε τα 300 ευρώ ισχύουν, αλλά ισχύουν για έτοιμα πρόβατα. Όχι 300 και άλλα 150 για να τα μεγαλώσουν. Σε άλλη επίκαιρη ερώτηση, ο ίδιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για ανεξέλεγκτη κατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Θεσσαλία. Έχουν αδειοδοτηθεί εταιρείες σε γη υψηλής παραγωγικότητας, εκεί που φυτρώνει το σιτάρι, το καλαμπόκι, εκεί που βοσκάνει τα πρόβατα, 339.000 στρέμματα γης. Το πρόβλημα της γεωργίας είναι έλλειψη καλλιεργήσιμης γης ή θέματα κόστους ενέργειας, για παράδειγμα. Εμείς φέραμε το ΓΕΑ αξιοποιώντας τα φωτοβολταϊκά και περάσαμε όλους τους αγρότες στα 9 cents. Ο βουλευτής της Νίκης, Τάσος Οικονομόπουλος, υποστήριξε ότι υπάρχει ραγδαία επέκταση των αιωλικών σταθμών σε καμένες δασικές εκτάσεις και σε άλλες προστατευόμενες περιοχές. Η εικόνα της περιβαλλοντικής και κοινωνικής καταστροφής είναι ορατή πλέον σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Σε καμία χώρα δεν έχουν εκχωρηθεί σε εταιρείες ανεμογεννητριών τα βουνά, οι τόποι φυσικού κάλους, οι περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, οι βιότοποι, οι ιστορικής σημασίας τόποι. Εάν θεωρούμε ότι θα βάλουμε ολικά εκεί που δεν υπάρχει αέρας, μάλλον δεν έχουμε καταλάβει τίποτε. Πού υπάρχει αέρας? Στην Ελλάδα υπάρχει αέρας κατά κύριο λόγο στις κορυφές των φαλακρών βουνών. Να δούμε τώρα και την ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κυρίου Γιάννη Γκιόκα, ο οποίος ζήτησε να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πρόσφατης καταστροφικής πυρκαγιάς στην Αττική. Χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος χαρακτήρισε ο βουλευτής του ΚΚΕ την πρόσφατη πυρκαγιά στην Αττική, καταλογίζοντας σοβαρές πολιτικές ευθύνες στην κυβέρνηση και ζητώντας την πλήρη αποζημίωση όσων υπέστησαν καταστροφές στις περιουσίες τους και κήρυξη ως αναδασωτέων όλων των καμένων δασικών εκτάσεων. Η πυρκαγιά στη βορειοανατολική Αττική, που ως γνωστόν ξεκίνησε από την περιοχή του Βαρνάβα, διέσχισε πάνω από 30 χιλιόμετρα και έφτασε να καίει μέσα στον αστικό ιστό της πρωτεύουσας, στην Πεντέλη, στα Βρυλίσια και στο Χαλάνδρι, ήταν χωρίς καμία δόση υπερβολής το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος. Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να κάνει το ελάχιστο και το αυτονόητο, αφού δεν προστάτευσε αυτόν τον κόσμο? Δηλαδή, να αποζημιώσει τους πληγέντες στο 100% των ζημιών
για τις καταστροφές που υπέστησαν σε περιουσίες, σπίτια, επαγγελματικούς χώρους, αγροτικές καλλιέργειες, να διασφαλίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, να υπάρχει αποκατάσταση όλων των δημόσιων υποδομών, αποκατάσταση του φυσικού πλούτου και κήρυξη των περιοχών αυτών ως αναδασωτέων. Στην απάντησή του, ο Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος αναφέρθηκε αναλυτικά στο σχέδιο στήριξης και αποκατάστασης των ζημιών σε κατοικίες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και δημόσιες υποδομές, καθώς και στις επιχορηγήσεις στους πυρόπληκτους δήμους της περιοχής. Και σε αυτή τη μεγάλη φυσική καταστροφή, όπως και σε άλλες φυσικές καταστροφές, κινηθήκαμε και κινούμαστε γρήγορα. Αρχές της άλλης εβδομάδας ξεκινούν οι πληρωμές της πρώτης αρρωγής και συνεχίζεται η υλοποίηση όλων των μέτρων του πλαισίου κρατικής αρρωγής. Η χορήγηση της πρώτης αρρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής μέσω της πλατφόρμας αρρωγή.gov.gr για πολίτες που φτάνει ως τις 10.000 ευρώ. Επίσης, μέσω της πλατφόρμας αρρωγή.gov.gr χορηγείται και η πρώτη αρρωγή έναντι της επιχορήγησης προς επιχειρήσεις αλλά και προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Έχουμε τη χορήγηση αποζημιώσεων για τις πρώτες ανάγκες, τις ζημιές σε οικοσκευή και απλές επισκευαστικές εργασίες. Το σχετικό ποσό μπορεί να φτάσει μέχρι τις 6.600 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Με τον πρέσβη της Δημοκρατίας της Σλοβενίας στην Αθήνα συναντήθηκε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδα-Σλοβενίας. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδα-Σλοβενίας, Κώστας Κρέκας, αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές που ανοίγονται στη διακρατική συνεργασία στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων και του τουρισμού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες εν ώψη της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής μετάβασης. Έχουμε καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό να μετασχηματίσουμε την Ελλάδα σε έναν ευρύτερο ενεργειακό κόμβο στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με τους αγωγούς φυσικού αερίου που έχουν αναπτυχθεί, αλλά και με τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις τις οποίες επεκτείνουμε και αναβαθμίζουμε με τις γειτονικές χώρες. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε και ένα πολύ σημαντικό οραματικό έργο το οποίο έχουμε σχεδιάσει και το οποίο μάλιστα είχα τη χαρά να συζητήσω και με τον ομόλογό μου Υπουργό Ενέργειας Σλοβενίας πριν μερικά χρόνια, όταν και εγώ ήμουν Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος εδώ στην Ελλάδα, και αφορά βεβαίως μια ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδος, Σλοβενίας, Αυστρίας που θα καταλήξει η Γερμανία. Η πρέσβης της Σλοβενίας, Ταμάρα Βάγκερ Πόζαρ, εξήρε την καλή συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη συναντήληψη σε μείζωνα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως το Ουκρανικό και το Παλαιστινιακό, ενώ χαρακτήρισε ζωτικό τον ρόλο της διασυνδεσιμότητας στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και των μεταφορών. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ατζέντα της προσεχούς κοινής συνεδρίασης των αντίστοιχων ομάδων φιλίας Ελλάδας και Σλοβενίας. Η εστίασή μας τους επόμενους μήνες θα είναι δύο μεγάλες διοργανώσεις. Μία υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού για την ηγεσία της ειρήνης, 25 Σεπτεμβρίου. Και ο κύριος Γκουτέρας επίσης θα είναι παρόν σε αυτή τη συνάντηση για να συζητήσουμε πώς μπορούμε καλύτερα να ασχοληθούμε με τα Ηνωμένα Έθνη και με το Σύμβουλο Ασφαλείας για την επιδίωξη της ειρήνης. Και η δεύτερη διοργάνωση έχει να κάνει με τις γυναίκες και την ασφάλεια και την ειρήνη. Θα είναι δηλαδή μια συζήτηση για το Αφγανιστάν και την κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών. Θα υπάρξουν και άλλες βέβαια διοργανώσεις και εκδηλώσεις και θέματα που θα συζητηθούν στην ημερήσια διάταξη, όπως η Δυτική Όχθη, ας πούμε, και το θέμα των επικιστών, των επίκων στη Δυτική Όχθη. Υπάρχει και ο πόλεμος στην Ουκρανία και εκεί έχουμε παρόμοιες θέσεις. Και για την Γάζα είπαμε την άποψή μας στη Σλοβενία και επίσης αναγνωρίσαμε την Παλαιστίνη τον Ιούνιο. Επομένως, οι Υπουργοί Εξωτερικών, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος, όλοι εκφράζουν στεναρά την υποστήριξή τους για μια ανακοχή και για έναν τερματισμό του πολέμου. Αυτά ήταν τα θέματα της σημερινής ατζέντας της πρωινής επισκόπησης. Να έχετε μια καλή μέρα.